Ναι, μισό λεπτό, ένα μικρό σχόλιο έχει σημασία. Μισό λεπτό. Η κυρία Μπακογιάννη, ναι, παρότι δεν είναι στην κυβέρνηση, ζει έναν. Κυβέρνηση. Παρότι λέω δεν είναι στην κυβέρνηση η κυρία Μπακογιάννη, το κόμμα της κυρία Μπακογιάννη, ζει όμως μια πολιτική σχιζοφρένεια. Ενώ για το θέμα το μακεδονικό. Όταν, λοιπόν, μιλάει, όταν μιλάει για τη γλωσσία στο θέμα του μακεδονικού, για παράδειγμα, κύριε Μπακογιάννη, πρέπει να γνωρίζει ότι το άκρον άνω τη γλωσσία είναι αυτό που συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία στο μακεδονικό και προσωπικά με την κυρία Μπακογιάννη. Δεύτερον, για το θέμα. Γιατί έχετε μια άποψη για τη σύνθετη ονομασία και αναγκάζεστε να υποστηρίζετε τη γραμμή του κόμματός σας που είναι όχι σύνθετη, δεν τζένε. Τα ίδια λέμε πάντα. Όχι τα ίδια λέμε. Τώρα μην ρωτήσετε. Πάμε στην Αγγελική. Σας ενοχλεί, αλλά λέτε τα ίδια. Όχι, και κάτι τελευταίο. Όχι, μα πάτε την κουβέντα αλλού τώρα. Όχι, έτσι το κάνετε. Μα διότι θέλετε ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Ο κύριος Καμένος είναι υπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει προγραμματικές δηλώσεις. Αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις τις εφαρμόζει η κυβέρνηση. Τις έχει υπογράψει ο ίδιος. Ακριβώς. Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα διγλωσσίας και κάμερα σε υπάρχει ζήτημα. Τώρα πρωί και μια κυβέρνηση με βάση το Σύνταγμα. Καφέδες. Με βάση το Σύνταγμα πολιτεύεται με βάση τις προγραμματικές της δηλώσεις. Αφού είστε σε αδιέξοδο, κύριε Φίλη, και το ξέρετε. Όχι, κύριε Μπακογιάννη. Όταν ο πρωθυπουργός το δικό σας πολιτικό αδιέξοδο, εμείς, θέλετε να το δημιουργήσετε σε εθνικό επίπεδο. Εμείς δεν έχουμε δεν κανένα αδιέξοδο. Όμως, αλλά μεγάλο. Δεν μπορεί να αρνηθείτε ότι όταν ο Πρωθυπουργός καλεί στο Μαξίμου σύσκεψη για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, έτσι, σύσκεψη, στην οποία φωνάζει όλους τους ειδικούς για τα ελληνοτουρκικά και δεν καλείται ο Υπουργός Άμυνας, υπάρχει ένα θέμα, κύριε Φίλ, το καταλαβαίνετε. Πρώτον, ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Μπακογιάννη, μια πολιτική γραμματεία μπορεί να γίνει χωρίς τον αντετό γραμματέα. Κυρία Μπακογιάννη, τα ζητήματα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός με τον αρμόδιο Υπουργό που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Δηλαδή, εμείς το Μεϊμαράκι τον καλούσαμε εκ περισσού. Δεν ξέρω πώς τον καλούσατε το Μεϊμαράκι, αλλά ξέρω πώς καλούσατε το Σαμαρά. Και έπεσε η κυβέρνησή σας. Το θυμάστε? Το Σαμάρα. Αν λοιπόν υπάρχει ένα θέμα κυβερνητικής κρίσης στην ιστορία σε σχέση με τη διαφωνία πρωθυπουργού και υπουργού του, είναι στη δικιά σας κυβέρνηση. Προ 30 ετών. Όχι, μα είναι πραγματικό. Μπορούμε να είναι πάμε ενεργό. Και στο χαρίλαιο του είναι ενεργό. Θέλετε, κύριε Πύλη. Είναι ενεργό, διότι εκείνη η διαφωνία Σαμαρά με τον επίτιμο, με τον πατέρα σας, τον Μακαρίτο Μητσοτάκη, έχει και σήμερα συνέπειες πολιτικές στη Φίλ, χώρα μας. Κύριε Φίλη, πρέπει να είσαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση καθόλου, για να καταλήγετε στο 90. Καθόλου, κύριε Μπακογιάννη. Μήπως μπορούμε να είστε μια νέα πολιτική παρουσία. Δεν είστε χθεσινή. Όχι. Έτσι είναι. Μακάρι να ήμουν χθεσινή. Έτσι λοιπόν. Αλλά ο κόσμος που μας παρακολουθεί, κύριε Φίλη, αυτή τη στιγμή. Όχι, απαντώ, δεν τον ενδιαφέρει τι έγινε απαντώ, το 90. Τον ενδιαφέρει τι θα γίνει αύριο. Τον ενδιαφέρει κάθε στιγμή τι γίνεται και τι εκκρεμότητες αφήνει. Αύριο. Και τι τον ενδιαφέρει αφήνει. Για τον τουρισμό αύριο. Μάλιστα. Τον ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση εσείς είναι σε θέση να διαχειριστεί μια κρίση νέη. Τον όχι. Ενδιαφέρει να μην δημιουργούνται κρίσεις και εκκρεμότητες. Και η κυβέρνησή σας τότε και μετέπειτα κυβερνήσεις αφήσαν κρίσεις και εκκρεμότητες στην εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι η συνεισφορά του παλαιοκομματισμού στη χώρα μας. Μισό λεπτό. Όχι. Επειδή κυβερνάμε εμείς στο πλαίσιο μιας πολιτικής που διαμορφώσατε εσείς, δυστυχώς. Κύριε Φίλη, και πρέπει να την ξεπεράσουμε. Σας παρακαλώ, κύριε Μπακογιάννη. Κύριε Φίλη, σας παρακαλώ. Με εκκρεμότητες. Κύριε Φίλη, συνέλθετε. Μιλάτε στον κόσμο και σας ακούει. Κύριε Μπακογιάννη. Σήμερα αναφερθήκατε στο μακεδονικό και σας απάντησα. Σήμερα την ευθύνη της κρίσης την έχει η ελληνική κυβέρνηση ή ο Ερντογκάν. Τότε λοιπόν τι συζητάτε? Γιατί κάνετε διαχείριση της κρίσης. Τι δηλαδή, ο Καμένος έχει την ευθύνη, αυτό μου λέτε. Οι ξένοι ακούν τον Καμένο και δεν συνόδονται μαζί μας, αυτό μου λέτε τώρα. Κύριε Φίλη, σας λέω εντάξει, με τα λόγου έχει γνώσεως. Έχει όριο ο αντιπολιτευτισμός σας. Κύριε Φίλη, εντάξει, σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι μια κυβέρνηση που πρέπει να διαχειριστεί μια κρίση οφείλει να την διαχειριστεί με ενιαίο τρόπο. Με ενιαίο τη διαχειρίζεται και με υπεύθυνο τρόπο. Και στην επιχειρηματολογία της και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται εντυπώσεις οι οποίες διασπούν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών σε μια εθνική προσπάθεια. Αυτό που κάνετε σήμερα δεν είναι εθνική προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται από τη μία μεριά με τον Α τρόπο και από την άλλη μεριά με τον Β τρόπο. Βλέπει, βοηθάει αυτό που μας βλέπουν, πιστεύετε ότι βοηθάει στο να απελευθερωθούν τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατεύματος? Με αυτή την εικόνα που λέτε τώρα. Με όχι, την εικόνα που διαχειρίζεστε εσείς στην κρίση, δεν βοηθάει. Απολύτως. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σας άφησα, κάνατε το διάλογο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Με μετριοπαθή στα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική πολιτική. Τα ξέρει, κύριε Φίλη. Τα έχει είναι μετριοπαθή, λέω. Με την άποψή τη, καμία αντίρρηση. Βγάζετε τώρα μια εικόνα. Πάμε όμως να δούμε. Δεν βγάζω καμία στήρα αντιπολίτευση. Βγάζω την πραγματικότητα. Βγάζετε για τον κύριο Καμένο. Πάμε στην Αγγελική. Εγώ καίγομαι για τον Καμένο. Πάμε στην Αγγελική γιατί έχουμε.
έχουμε... φτιάξατε. Ο μα τώρα, κύριε φίλη. Μέα κούλπα. Ο κύριο Καμένος. Μέα κούλπα. Εσεί τον φτιάξατε όμω. Εντάξει, μέα κούλπα λέει. Γιατί, γιατί μιλάτε με τόσο απαξιωτικό για τρόπο σήμερα. Πάλι, γιατί ο κύριο Καμένος είναι δημιουργή με τη οικογένεια Μητσοτάκη, δεν είναι έτσι. Ο κύριο Καμένος είναι αλήθεια ότι έχουμε όλη προσωπική ευθύνη. Αλλά από εκεί και πέρα ότι εσεί τον κάνατε υπουργό άμυνα. Γιατί τον απαξιώνετε, λέω. Επειδή διαφωνείτε πολιτικά, τον απαξιώνετε κιόλα. Όχι, διαφωνώ. Δεν διαφωνώ πολιτικά. Είπατε μια κούλπα. Θεωρώ να δεχτώ άλλο ένα μια κούλπα δικό σας. Καμία αντίρρηση. Θεωρώ ότι ο κύριος Καμένος είναι αυτή τη στιγμή ένα μέγιστο πρόβλημα για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Το μέγιστο πρόβλημα είναι αυτό ο απρόβλεπτος Ερντογκάν. Και όλα τα άλλα είναι συζητήσεις. Είναι, είναι συζητήσεις δεύτερου επίπεδου. Πάμε στην Αγγελική, όπως η Αγγελική. Καλημέρα και πάλι. Είστε σε πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να τους διακόψω εύκολα. Σχεδόν πρέπει να σας συμφωνήσω. Κύριε Μπακογιάννη.